Καλησπέρα σε όλους. Όπως έχετε ήδη ακούσει, το εργασιακό πρωτάθλημα του ΕΚΑ Νίκος Γκάλης έχει ήδη μία μακρά ιστορία 32 χρόνων στο χώρο του εργασιακού αθλητισμού. Μέσα σε αυτά τα χρόνια είχαν σποραδικά συμμετάσχει μικτές ομάδες του πρωταθλήσματός μας σε τουρνουά και εκδηλώσεις με αντίστοιχες ομάδες εργασιακών πρωταθλημάτων στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Από το 2013 όμως, με αφορμή το 12ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων στη Θεσσαλονίκη, σχηματίστηκαν μικτές ομάδες του πρωταθλήματός μας που έλαβαν μέρος και σε συνέχεια αυτού δημιουργήθηκαν πια μόνιμες μικτές ομάδες, αρχικά στις κατηγορίες 35+ και 50+ και αργότερα στις κατηγορίες 40+ και 55+. Θα πρέπει εδώ να αναφέρω την πολύ καλή συνεργασία, ειδικά για τις 50+ και 55+ ομάδες, την πολύ καλή συνεργασία του πρωταθλήματος ΕΚΑ με τον ΣΠΑΚΕ και ιδιαίτερα τους προέδρους Νίκο Μπαμπανικολό και Μιχάλη Κυρίτσι, που βοήθησαν στο να φτιάξουμε κάποιες αξιοπρεπείς μικτές ομάδες στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες που κατά τεκμήριο υπάρχουν λιγότεροι παίχτες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα του ΕΚΑ. Έκτοτε αυτές οι μικτές ομάδες έχουν συμμετάσχει σε πολλά πανευρωπαϊκά, πανελλήνια πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και πιο συγκεκριμένα το 2015 στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Βέρεια, το 2016 στην Καβάλα και φέτος στη Λάρισα, ενώ έχουν συμμετάσχει και σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως το 2013 στη Θεσσαλονίκη, στο Παγκόσμιο, το 2016 στο Πανευρωπαϊκό, στο Νόβισα της Σερβίας και φέτος στο Μοντεκατίνι Τέρμε, στο Παγκόσμιο, στην Ιταλία. Όπου χρόνο με το χρόνο είχαν καλύτερες παρουσίες και έπαιρναν και καλύτερες θέσεις, όπως φαίνονταν νωρίτερα στον πίνακα που είχαμε πάνω. Αποκορύφωμα των επιτυχιών των μικτών μας ομάδων, που οφείλεται αφενός στον εμπλουτισμό τους με νέους και περισσότερους παίχτες, αλλά και στην καλύτερη οργάνωση και τη μεθοδικότερη δουλειά που γίνεται, ήταν η κατάκτηση φέτος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στη Λάρισα από τη μεικτή 40+ και από τη μεικτή 50+, καθώς επίσης η μεγάλη διάκριση της μεικτής 55+ πέρσι στο Πανευρωπαϊκό στη Σερβία, που πήρε την τιμητική πέμπτη θέση σε 15 ευρωπαϊκές ομάδες, καθώς και των μεικτών 35+ και 40+ φέτος στο Παγκόσμιο στην Ιταλία, που πέρασαν στην πρώτη φάση, στην πρώτη δεκάδα και τελικά κατέλαβαν την ένατη θέση και οι δύο σε 22 και 31 ομάδες από όλο τον κόσμο. Εκτός όμως από τα πρωταθλήματα αυτά, οι μικτές μας ομάδες έχουν συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις και τουρνουά κοινωνικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα πέρσι και φέτος στα Χανιά, όπου τιμήθηκαν ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Τζανής Σταυρακόπουλος. Υπεύθυνος των ομάδων 50+ και 55+ ήταν πάντα ο επί πολλά χρόνια πρόεδρος και νυν Γενικός Γραμματέας του ΔΣ, ο Σάβας Ανεστιάδης, ενώ για τις ομάδες τις μικτές 35+ και 40+, αρχικά υπεύθυνος και προπονητής ήταν ο Πάνος Τσεκούρας, μέλος του ΔΣ, και από το 2016 μέχρι σήμερα ο νυν αντιπρόεδρος του ΔΣ, ο Μάριος Χαλκεδάκης, ο οποίος κατάφερε να οργανώσει και να εμπνεύσει αυτές τις μικτές ομάδες των, ας πούμε, εντός εισαγωγικών μικρών.